Χρόνια πολλά, Τάσο. Χρόνια πολλά, Γιάννη μου. Και ό,τι επιθυμείς. Ό,τι επιθυμείς. Απόψε φιλοξενώ εγώ στο σπίτι μου. Ακριβώς. Καλώς ήρθες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως είδατε ήδη, ξεκινήσαμε το εορταστικό τετατέτ, βάλαμε τα καλά μας και σας κάνουμε το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο. Είμαστε καλεσμένοι του Γιάννη Πάριου στο σπίτι του και πιστεύω το σημερινό τετατέτ θα σας καθυλώσει. Ένας Γιάννης Πάριος που αυτές τις μέρες και μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου εμφανίζεται στο Παλάς στην Αθήνα σε μια εκπληκτική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε, το «Όλα μου τα σ' αγαπώ». Γιάννη μου, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, Τάσο, χρόνια πολλά. Επίσης, και χρόνια πολλά στον κόσμο που μας βλέπει. Επίσης, και πραγματικά αυτό που είδα στο Παλάς από σένα ήταν κάτι εξαιρετικό και κατάλαβα ότι και εσύ νιώθεις έτσι διαφορετικά με αυτή την παράσταση που κάνεις αυτό τον καιρό στην Αθήνα. Το απολαμβάνω. Κοίτα, είναι μια δουλειά... Δουλειά δεν μ' αρέσει έκφραση. Γιατί εγώ είμαι... κάνω πράγματα που πρέπει να τα έχω, αποθυμένα για να τα κάνω. Λοιπόν, και επειδή μ' αρέσει αυτό που κάνω και είμαι ψωνισμένος, σε εισαγωγικά, με αυτό που κάνω, καταθέτω την ψυχή μου. Ειλικρινά σου το λέω. Όχι για τον κόσμο μου, πρώτα για μένα. Εσύ, Γιάννη μου, θεωρείς ότι όλα σου τα «σ' αγαπώ» τα έχεις πει στη ζωή σου ή υπάρχουν και «σ' αγαπώ» που έμειναν αποθυμένα? Κοίτα να σου πω κάτι. Όπως έχω πει και άλλη φορά, τα «σ' αγαπώ» στη ζωή μας καλό είναι να μην εξαντλούνται ποτέ. Γιατί δεν είναι απαραίτητο να είναι ερωτικά «σ' αγαπώ». «Σ' αγαπώ» είναι ακόμα και στο σκυλάκι σου που έχεις στην αυλή σου ή το γατάκι σου. Το «σ' αγαπώ» μπορεί να το πεις και στον αέρα, στη θάλασσα, στο Θεό που δεν βλέπεις. Παντού μπορεί να πεις «σ' αγαπώ». Το μεγαλύτερο «σ' αγαπώ» όμως που δεν μπορεί να πεις γιατί θα παρεξηγηθείς, είναι να το πεις στον εαυτό σου. Και είναι άδικο. Ειλικρινά σου το λέω. Δεν έχεις πει «σ' αγαπώ» στο Γιάννη Βαρθακούρη τόσα χρόνια? Όχι, γιατί θυμάμαι ότι έχω γράψει ένα τραγούδι που λέει «Καιρός να κάνω κάτι πια σωστό, να στείλω ένα γράμμα για σε μένα, να πω στον εαυτό μου σ' αγαπώ, μα ξέχασα οδό και αριθμό». Και μένει στο σιτάρι μου γι' αυτό. Προσπαθώ να σου πω με αυτόν τον τρόπο ότι με το να γράψω αυτό που σου είπα προηγουμένως, φαίνεται ότι ακόμα το «σ' αγαπώ» δεν μου το επιτρέπει ο εαυτός μου να το πω, γιατί τον έχω παραμιλήσει αρκετά. Τον έχω αδικήσει. Σε ποιες φάσεις τον αδίκησες, πιστεύεις? Σχεδόν σε όλη μου τη ζωή. Αλλά είμαι ευτυχισμένος μέσα μου, γιατί δεν αδίκησα τους άλλους που αγαπάω. Και αυτό μετράει. Το πραγματικό σου επώνυμο, τον Βαρθακούρης. Γιατί ήθελα να δω αν και για σένα όλα αυτά τα χρόνια ο Βαρθακούρης είναι κάτι άλλο και ο Πάριος είναι κάτι άλλο. Αν τα ξεχωρίζεις και εσύ μέσα σου όταν είσαι μόνος σου. Όχι. Αν λεγόμουν αντί Βαρθακούρης, ξέρω εγώ, Τσιμπιδόπουλος, θα με πείραζε. Αλλά το Πάριος είναι τίτλος τιμής. Είναι από την Πάρο, την πατρίδα μου. Σαν να σε λέω, είσαι ο Τάσος ο Κύπριος. Τιμή σου είναι. Η διαφορά είναι άλλο. Το ότι έγινα γνωστός με το Πάριος, δεν ακούω και στον Βαρθακούρη πάρα πολύ καλύτερα από το Πάριος, η υπόψη σου. Γιατί αυτός που θα μου φωνάξει ο Βαρθακούρη πίσω μου, ξέρω ότι είναι, πώς θα σου πω, κοντινός μου άνθρωπος. Όχι ότι με αγαπάει περισσότερο από αυτόν που με φωνάζει Πάριο, αλλά είναι πολύ κοντινός μου. Έλα ρε Βαρθακούρη, αυτό συνήθως γίνεται στην Πάρο, με συγχωρείς που το λέω, από τα φιλαράκια μου. Όχι ότι δεν δέχονται το Πάριος, αλλά θυμάμαι όλη η παραλία, θα σου πω κάτι. Πειράζει που μιλάω έτσι? Καθόλου. Λοιπόν, μένω μ' αρέσει πάρα πολύ. Η παραλία της Πάρο, μόλις βγεις από το πλοίο, που είναι τεράστια, είναι μεγάλη, από την αρχή που βγαίνεις από το πλοίο μέχρι, είναι ένα χιλιόμετρο περίπου, ονομάζεται οδός Γιάννη Πάριου και μου το ανακοινώσανε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν το έχεις δει ποτέ
ο δήμαρχος ήταν τότε ο Γιάννης Ραγκούζης. Είχα βάλει και τα κλάματα ο Ηλίθιος, έκλαιγα σαν μωρό, γιατί δεν το περίμενα, μου το κάνανε έκπληξη. Και είπα ότι το δέχομαι με έναν όρο. Ότι θα μου γράψει το δός Γιάννη Πάριου, αλλά από κάτω θέλω να γράψετε Βαρθακούρη. Γιατί τα βράδια, όταν σκοτεινιάζει, ο μπαμπάς μου έχει εγκαζέ τη μάνα μου και κάνουν βόλτα στην παραλία. Και έχω την αίσθηση ότι το βλέπουν. Και ας είναι ψηλά, στον ουρανό. Το Βαρθακούρης, λοιπόν, είναι αναπόσπαστο. Για να μην σου πω ότι αισθάνομαι πιο πολύ Βαρθακούρης παρά Πάριος. Είναι αυτό που μου ο γιος μου, ο Χάρης, με συγχωρείς που σε φαίνεται. Εγώ τιμάω τον παππού μου. Τίτλος του τραγουδιστή του Έρωτα, που είναι ένας τίτλος που πια είναι χιλιοϊπωμένος. Σε ενόχλησε ποτέ ή τον φέρεις ως ένα τίτλο τιμής? Μα σου πω κάτι. Δεν με προσβάλλει. Γιατί να μην ενοχλήσω? Δεν με προσβάλλει. Τραγουδιστής του Έρωτα. Εντάξει, είμαι και της αγάπης όμως. Γιατί ο έρωτας είναι παιδί της αγάπης. Μικρός, τι ευχόσουνα, Γιάννη μου. Ευχόσουνα αυτή την καριέρα που έκανες και αυτή τη ζωή. Για αυτή τη ζωή δεν ευχόμουν. Για την καριέρα μπορεί. Αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ μου. Πώς να σου πω, έτσι. Με αυτή τη μυσαλλοδοξία που λέμε, εγώ θέλω να γίνω. Θυμάμαι μονάχα ότι όταν ήμουν 10 ετών, νόμιζα ότι ήμουν πάνω σε μια εκκλησούλα που λέγεται Αγιάννα, ψηλά έτσι. Και κοίταζα το πέλαγος και νόμιζα ότι ο κόσμος σταματάει στον ορίζοντα που βλέπω. Και είχα πει μέσα μου ότι εγώ αυτό τον ορίζοντα θα τον περάσω. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Αλλά με όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να φανταζόμουν σαν παιδάκι. Όχι όμως με αυτή την... Ή αυτό που έλεγα στους μαθητές μου. Ακούστε με τζάμπα γιατί μετά από χρόνια θα πληρώνετε να με ακούτε. Α, τους το έλεγες. Βέβαια. Μια φορά τους το είπα και μου πετάγανε βιβλία, μου πετάγανε τετράδια. Ψωνάρα μου. Μετά. Άρα... Όχι, χωρίς να είμαι. Άρα κάτι έκαιγε μέσα σου. Έκανε. Από μικρός. Κάτι έκαιγε μέσα σου, κάτι. Όχι, που θέλει να βγει προς τα έξω. Εμένα δεν έζησε ποτέ. Όχι, έκαιγε. Δεν έζησε ποτέ. Αυτά που καίνε και γίνεται κάρβουνο μέσα μου, συνήθως τα κάνω τραγούδια. Όλα αυτά τα χρόνια, με τη σκληρή δουλειά, υπήρχε στιγμή που ευχήθηκες να μην είχες κερδίσει αυτά που κέρδισες, τα λεφτά, τη δόξα? Αυτά που μου λες θα λέει ένας λογιστής ή τα σκέφτεται ένας λογιστής. Εγώ δεν ήμουν ποτέ καλός λογιστής. Ήμουνα ρομαντικός άνθρωπος. Να σου πω κάτι, όλα αυτά μπορεί να με ακολούθησαν. Δεν τα κυνήγησα. Και γι' αυτό... Αυτό προσπαθώ να σου πω. Εμένα, εντάξει, και η δόξα και τα λεφτά, τα χρήματα, θα μπορούσα να τα είχα σε δεκαπλάσιο βαθμό, εάν τα κυνηγούσα. Δεν το κυνήγησα. Απλά μ' άρεσε. Εμένα μην μου στερήσεις το καλοκαίρι την πάρω. Και φέρε μου δισεκατομμύρια, δεν σκόρμαι να φύγω. Με τίποτα.
Αυτό δεν σου λέει τίποτα. Ένας λογιστής θα πήγαινε. Δεν σκέφτονταν την πάρω. Μήπως λοιπόν όταν δεν κυνηγάμε τόσο ματαιόδοξα τα πράγματα, μας έρχονται πιο εύκολα? Νομίζω ότι αισθανόμαστε πιο καλά μέσα μας. Και αισθάνεται και ο κόσμος που σε αγαπάει καλύτερα, γιατί δεν γίνεσαι μαϊντανός. Χωρίς να το σκεφτώ αυτό, το λέω. Δηλαδή, χωρίς να λέω, α, δεν πάω στην Κύπρο, γιατί πήγα τρεις φορές, τέσσερις, ξέρω εγώ, πέρυσι, δύο ή μία. Όχι, άμα έχω λόγο, θα πάω. Αν έχω κάτι να πω, θα πάω. Αυτό που προσέχω περισσότερο από όλα είναι ότι δεν μ' αρέσει και δεν θέλω να κοροϊδέψω. Δηλαδή, δεν θέλω να πάω και να μην... και να θέλω να πάω και να τελειώσω και να είμαι πτώμα στην κούραση. Δεν θέλω να λέω, α, είμαι καλά τώρα, που έχει μπουζούκια, παιδιά, να πάμε. Δεν θέλω άνθρωπο μετά, θέλω να πέσω, να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ. Αλλά έχοντας μέσα μου τους ανθρώπους που ήταν κάτω, ευχαριστημένους, ευτυχισμένους, να δω τα χαμογελά τους, να πω ότι ξέρεις κάτι, χαλάλη ρε η κούραση, χαλάλη που έφυγες από την πάρο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμοιβή και η ανταμοιβή ό,τι αναφορά τον καλλιτέχνη. Ο τραγουδιστής του Έρωτα, λοιπόν, πόσες φορές πιστεύει ότι ερωτεύτηκε στη ζωή του? Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση, επειδή δεν υπάρχει ένας μύθος ότι έχω ερωτευτεί πολλές φορές στη ζωή μου. Σε πληροφορώ ότι δεν έχω ερωτευτεί στη ζωή μου πολλές φορές. Άντε μία, μία μισή. Μόνο. Μόνο. Εάν εννοείς αυτό που εννοείς. Να. Και ξέρεις πότε το κατάλαβα? Όταν χώριζα. Όταν μ' αφήνανε, τις άφηνα. Αυτές τις 9,5 φορές που λες. Τις άλλες ήμουνα θυμωμένος και ήμουνα χάλια, ας πούμε, και αυτό το μετέφραζα σε έρωτα. Ήμουνα απογοητευμένος και μόνος, γιατί νόμιζα ότι μου φύγε από το ταψί μου ένα κομμάτι γωνία μπακλαβάς και μου λείπε, ενώ το είχα φάει εγώ. Εγώ έφταιγα, εγώ φταίω σε όλα. Δηλαδή δεν ρίχνω ευθύνη σε εκείνες, σε μένα ρίχνω ευθύνη. Εγώ έφταιγα πάντα. Πάντα εγώ. Ειλικρινά σου το λέω πάντα. Και δεν κάνω τον μεγαλόψυχο. Εγώ έφταιγα πάντα. Και μετά το μετάνιωνα. Υπήρχε περίπτωση που ζήτησα συγγνώμη. Και με συγχωρήσανε. Και έκανα τα ίδια μετά πάλι. Πόσο να αντέξουν. Αν ρωτήσω πόσες φορές αγάπησες? Όχι. Αν με ρωτήσεις πόσους αγαπάω, δεν μπορώ να σου πω τον αριθμό. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, τα παιδιά μου. Ό,τι είναι από το κόμμα. Δηλαδή, ό,τι έχει βγει από το κορμί μου, έχει γεννηθεί από το κορμί μου, το λατρεύω. Άρα σημαίνει ότι οι δύο σημαντικοί έρωτες στη ζωή σου είναι οι δύο μητέρες των παιδιών σου, η Ντίνα και η Σοφία. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Κοίτα, επειδή την έκανες έμεσα την ερώτηση, σου λέω δεν είναι απαραίτητο και για τις δύο. Επειδή είσαι ξύπνιος, εγώ την πάθησα τώρα. Και σου λέω, δεν είναι απαραίτητο με το να κάνεις παιδιά να είσαι και ερωτευμένος. Χωρίς να αποκλείω ότι μπορεί να έχεις δίκιο. Στην έφερα. Άρα, πολλές φορές ερωτευόμαστε, επειδή είναι έτσι λίγο... Δεν έχει να κάνει με τη λογική. Ερωτευόμαστε και ανθρώπους που μπορεί να μην θέλουμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, και στους φίλους μας ή στην οικογένειά μας και επιλέγουμε ανθρώπους να κάνουμε οικογένεια που μπορεί να μην είμαστε ερωτευμένοι μαζί τους στο φουρ. Όχι, όχι. Αυτό είναι λογιστική που λες πάλι. Τα παιδιά δεν γίνονται με λογιστική. Γίνονται με αγάπη. Πώς επέλεξες? Εσύ με ρώτησες για έρωτα. Δεν με ρώτησες για αγάπη. Είπα πόσες φορές ερωτεύτηκες. Πόσες φορές αγάπησες? Ναι. Σου είπα, μου λες πόσες φορές αγάπησες. Μα δεν σταματάς να αγαπάς. Αλλά το να ερωτεύεσαι καμιά φορά, υπάρχουν μεγάλα κενά στη ζωή σου. Το να αγαπάς,
Η αγάπη είναι... εγώ ξέρω ότι το μεγαλύτερο ψέγμα που έχω πει σε τραγούδι είναι το «Για πάντα μαζί». Σε όλες το έχω πει. Και όλες μου το έχουν πει. Από αυτές που αναφέρεσαι. Ούτε εγώ το κράτησα, ούτε εκείνες. Τη στιγμή που το λέγαμε, το πιστεύαμε. Ναι. Τη στιγμή που το έλεγα, το πίστευα. Προσπαθώ να σου πω ότι όλο αυτό δεν είναι απαραίτητα έρωτας. Είναι αγάπη. Ναι, αλλά σε κάθε άντρα στη ζωή του δεν υπάρχει μία γυναίκα που λέει «αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου». Αυτό είναι μπούρδες. Για μένα η γυναίκα της ζωής μου είναι αυτή που θα έρθει. Και καλά θα κάνει να αργήσει να έρθει, για να έχω να περιμένω κάτι. Στο κάτω-κάτω της γραφής αξίζει να καταστραφείς. Μια και είπες πριν για ένα άλλο στίχο. Κοίτα να σου πω κάτι, με την έννοια, με τη μεταφορική, ναι. Αλλά και ως το θάνατο να πας για μια γυναίκα που αγαπάς, αν αξίζει να πας στο θάνατο, χωρίς να είναι μεταφορικό. Για όλους τους ανθρώπους αξίζει. Αν είναι να ζήσεις εσύ με το να πεθάνω εγώ, που σε λατρεύω και σε αγαπάω και υπερτευμένος, θα προτιμήσω να πεθάνω εγώ και να ζήσεις εσύ. Αν να πεθάνω όμως για να ζήσεις καλύτερα εσύ, όχι, δεν αξίζει. Πόσο χαμηλά έχεις πέσει για έναν έρωτα ή για μια γυναίκα που το σκέφτεσαι τώρα? Δεν το ξέρω. Το χαμηλά είναι υποκειμενικό. Εσύ τι θεωρείς χαμηλά? Το να πεις λυπήσουμε και να ξανάρθεις, το θεωρείς χαμηλά, δεν είναι έτσι? Ή το να παρατήσεις για κάποιο καιρό τη δουλειά σου, τη ζωή σου, τους φίλους σου. Όχι, όχι, δεν έχω κάνει τις βλακίες ζωή. Όχι, ίσα ίσα, εμένα με θρέφει κιόλας καμιά φορά. Δηλαδή σε σημείο παρεξήγησης, που να νομίζεις ότι είναι, ξέρω, αυτός είναι μαζόχα. Ενώ δεν είναι έτσι. Εγώ μπορώ να δω κάτι, καμιά φορά να γράφω κανένα τραγούδι, μπορεί να το δω στη δική σου περίπτωση, στα μάτια σου, που σε αγαπάω σαν φίλο μου και σου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και να μου πεις, ρε Γιάννη, όπως μου έχει συμβεί. Έχω ένα φίλο. Γιατρό και μου είπε, Γιάννη, αυτό και μου συμβαίνει. Και την είδα που κατέβαινε με κάποιον και μου είπε ότι είναι ο ξάδερφός της. Τελικά δεν ήταν, τον παντρεύτηκε αυτόν, εκείνη που είδε. Τι δεν έχεις, του λέω. Να, λέει, με πιάνει αφιβολία, τρελαίνομαι. Και κάτσε και γράψε τραγούδι. Τον αμφιβάλλω για σένα. Αμφιβάλλω για σένα. Αυτά τα πράγματα μπορεί να το γράψεις και να νομίζεις ότι είναι δικό σου. Το έζησες. Και όλοι μας το έχουμε ζήσει. Να το λέμε τώρα. Υπήρξες όμως κάποιες φορές μαζοχιστής στον έρωτα? Τι εννοείς? Να κάνεις κακό στον εαυτό σου. Κακό στον εαυτό μου? Όταν απολαμβάνεις κάτι δεν κάνεις κακό στον εαυτό σου. Και όταν χωρίσεις όμως δεν το απολαμβάνεις. Συγγνώμη, δεν είναι απόλαυση να χωρίσεις. Εάν αυτές, καλά να πάθεις. Εάν εξαντλήσεις όμως τα πάντα. Για να δείξεις ότι ξέρεις, το μετάνιωσα. Δείχνω μεταμέλεια. Να το δεις και στα μάτια του άλλου ότι δεν άλλαξε τίποτα.
και ότι αξίζει να του πεις συγγνώμη. Εάν τον αγαπάς και αν δεις ότι σε αγαπάει, δώσ' του άλλη μια ευκαιρία. Άμα είναι σε το ίδιο πράγμα συνέχεια, κάποια στιγμή λες, ξέρεις κάτι, καλύτερα να πονέσω 1, 2, 3 μήνες και για χαρά. Και να σου πω και κάτι, οι μεγαλύτεροι έρωτες είναι οι ανεκπλήρωτοι. Αυτοί που δεν είχαν φυσιολογικό φινάλε στα σκαλιά της Εκκλησίας. Υπάρχει ένας τέτοιος στη ζωή σου? Πώς δεν υπάρχει. Εσύ τι λες? Η Κικίδη Μουλά λέει, ο έρωτας είναι ταχύτητα. Ναι. Και έχει και δίκιο. Γιατί? Να σου πω. Γιατί, για μένα δηλαδή τώρα, πρώτα απ' όλα δεν σε ρωτάει. Έρχεται φραπ και κάθεται πάνω στην, στο βλέμμα σου, στο χαμογελό σου. Και με τον ίδιο τρόπο φεύγει κιόλας. Πώς όμως, αφού αφήσει πίσω σου σημάδια ή πληγές ή τίποτα. Γιατί το ανακαλύπτεις μετά, για μένα, το ξαναλέω. Δεν ξέρω τι εννοεί η Κική Δημουλά. Αξίζει αυτή η διαδρομή στον έρωτα, Γιάννη, αφού στις πλήστες περιπτώσεις όλα αυτά καταλήγουν, αν όχι στο χωρισμό, στη φθορά και στη συνήθεια που τον σκοτώνει. Ναι. Αλλά αξίζει ό,τι θυμόμαστε μετά. Έχεις να θυμάσαι πολλά, είσαι πλούσιος άνθρωπος πάρα στον τομέα. Πάρα πολύ, πάμπλουτος είμαι. Και φροντίζω τα... πώς τον... φροντίζει η ζωή να τα θυμάμαι. Και να τα... καμιά φορά να τα ξαναζώ.
Κάθε γυναίκα που έχεις ερωτευτεί, πίστευες ότι θα ζούσες την υπόλοιπη σου ζωή μαζί της? Είπες κάθε γυναίκα που έχω ερωτευτεί. Και σου είπα πριν ότι δεν έχω ερωτευτεί πολύ. Αλλά κάθε γυναίκα που, μαζί. Που ήμουνα μαζί της, ποτέ δεν σκεφτόμουν ότι θα είμαι για όλη μου τη ζωή μαζί της. Γιατί δεν είμαι μόνος μου. Είναι και εκείνη. Εγώ μπορεί να ήθελα εκείνη, ήθελε. Μπορεί να φεύγει εκείνη. Εδώ είναι ταγκό. Ο ερώτας είναι ταγκό. Που αν σου φύγει η ντάμα, μένεις μόνος σου. Και δεν είναι ταγκό μετά, είναι ο χορός της κοιλιάς. Υπάρχουν περιπτώσεις... Στεντέλη, πώς το λέω αυτό. Στεντέλη. Υπάρχουν περιπτώσεις που αν γύριζες το χρόνο πίσω, θα άλλαζες τα πράγματα? Όχι. Όχι. Είσαι γρήγορα που σου απάντησα. Όχι. Γιατί δεν έχω κανένα παράπονο από τη ζωή μου. Δεν... Κανένα. Ακόμα και το, αυτά που αν τα, τα δω και πω ότι μου κάνανε κακό, για κάποιο, λόγο. Δηλαδή δεν τα ενοχοποιώ γιατί μπορεί να τα προκάλεσα. Αν και δεν έχω πολλά τέτοια εγώ. Δεν υπάρχει μια γυναίκα που δεν ξεπέρασες ποτέ? Αυτή τη στιγμή που με ρωτάς, ναι. Αυτή τη στιγμή που με ρωτάς, σου λέω ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος για τον χρόνο. Στον κόσμο υπάρχει εντύπωση ή εικόνα ότι η γυναίκα της ζωής σου υπήρξε η Σοφία, η Αλιμπέρτη. Έτσι είναι ή... Κοίτα, η Σοφία η Αλιμπέρτη είναι από τους μεγαλύτερους ερωτικούς, αγαπημένους σταθμούς της ζωής μου. Αλλά δεν θέλω να ονοματίζεις. Γιατί την ίδια απάντηση θα σου δίνει και εκείνη να της ελέγεις ο Γιάννης ο Πάριος. Λοιπόν, η Σοφία η Αλιμπέρτη για μένα δεν είναι η Σοφία η Αλιμπέρτη. Είναι η μάνα των παιδιών μου, των ερώτων μου. Οι ερωτές μου είναι τα παιδιά μου. Γι' αυτό προσπαθώ να σε περιορίσω, να μην λες ονόματα. Λένε λες. Δεν έχεις ούτε το θάρρος να πεις. Εγώ λέω ότι είναι αυτό. Το λένε, μιλάς δημοσιογραφικά. Ενώ κάναμε μια συνέντευξη σαν φίλοι. Ναι, ξέρω εντάξει. Ότι θα κάνεις μοντάζ μετά και θα τα κόψεις αυτά. Όχι, τίποτα θα κόψω. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στη ζωή μας που τον ξεχνάμε. Δεν τον ξεχνάμε ποτέ. Πόσο μάλλον τη μάνα των παιδιών σου. Που σου φέρθηκε άψογα, τέλεια, υπέροχα, πέρασες πολύ ωραίες στιγμές μαζί της και με τη μία και με την άλλη μάνα, αλλά η ζωή έτσι τα έφερε και δεν είσαι, δεν ζεις μαζί, γιατί μαζί είσαι. Πώς τα καταφέρνεις όμως και διατηρείς αυτές τις καλές σχέσεις, γιατί είπες πριν ότι είναι ταγκό. Γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Είναι καλοί άνθρωποι. Εγώ φρόντιζα να είμαι με καλούς ανθρώπους. Αυτό... Φρόντιζα, ναι, το αυτό φρόντιζα, το βλέπα από την αρχή. Ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα στον έρωτα, Γιάννη? Για μένα η άρνηση, όχι η προδοσία. Η προδοσία, δηλαδή... Η άρνηση ήταν και του Πέτρου, όταν του είπε ο Χριστός, πριν λαλήσει αλέκτορ, τρεις απαρνήσεις με.
Τρεις φορές τον απαρνήθηκε. Δηλαδή του είπανε, το ξέρεις τον κύριο αυτόν. Ήταν μαρτής του πέτος. Και λέγε, δεν ξέρω. Τον αναρωτήσανε, εσύ τι κάτσε εδώ, το ξέρεις, όχι. Και την τρίτη φορά, το ξέρεις, όχι. Και τώρα τα μάτια του. Έπρεπε να πει, ναι, το ξέρω και τον αγαπώ. Άρα, ποιο είναι το χειρότερο, να μην έχεις κάποιον ή να τον έχεις ξεχάσει? Λέω γιατί σε ξέχασα, ναι, και εκεί που κοίτα δεν να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, με ρωτάς να μην τον έχεις. Κοίτα, όταν δεν τον έχεις, όταν δεν τον θυμάσαι, μάλλον, δεν θα άξιζε να τον θυμάσαι. Οπότε το γεγονός ότι δεν τον έχεις, δεν σου στοιχίζει. Το να μην τον έχεις και να τον θυμάσαι, σου στοιχίζει. Το να μην υπάρχει απιστία και προδοσία σε έναν έρωτα είναι ουτοπία? Νομίζω ότι είναι μεγάλο ψέμα. Κανείς μας, όλοι έχουμε κάνει την απιστία μας. Αλλά πρόσεξε, απιστία από τη λέξη το στερητικό α και πίστη, πιστεύω ότι είναι πολύ βαριά κουβέντα για τον έρωτα. Ας τα αφήσουμε για τη θρησκεία, την απιστία. Όχι για τον έρωτα. Είναι πολύ μικρός ο έρωτας. Για να λέμε απιστία. Άρα ο άνθρωπος δεν... Γιατί ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο που λένε. Οπότε εγώ αν θα ακούσω έναν άνθρωπο και μου λέει, ξέρεις, μα τον είδες που πάει με αυτήν και ξέρω εγώ και... Είμαι έτοιμος να του πω, εσύ το έχεις κάνει. Τι θα μου απαντήσει? Άρα ο άνθρωπος... Ή θα μου απαντήσει το έχω κάνει ή δεν το έχω κάνει ακόμα. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου σημαίνει στη ζωή σου. Άρα ο άνθρωπος δεν είναι μονογαμικό όν. Τι πάρα πει μονογαμικό όν. Δηλαδή, με συγχωρείς, όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο από μια μάντρα και το έχεις μέχρι να πεθάνεις. Αλλά πριν το έχει κάποιος άλλος. Τι είναι? Είναι μεταχειρισμένο να το παίρνεις. Έτσι είναι και στο έρωτα. Έτσι είναι. Όλοι μας έτσι είμαστε. Ελαφρώς μεταχειρισμένοι. Σχετικά με τον έρωτα. Γιάννη μου, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο Γιάννης Πάριος τετατέτ εδώ στο Ring 1.
Γιάννη μου, ο κόσμος που ναι. σε παρακολουθεί τόσα χρόνια, έτσι έχει την αίσθηση ότι είσαι ένας άνθρωπος που σε όλη σου την πορεία στη ζωή έχεις δώσει περισσότερα από αυτά που πήρες στους έρωτες σου, στις σχέσεις σου. Έτσι είναι. Όχι. Σου είπα πριν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δεν έχω κανένα παράπονο από τη ζωή. Έχω πάρει πάρα πολλά από τη ζωή. Μου έχουν δώσει πάρα πολλά. Μου έχει δώσει πάρα πολλά η ζωή. Και η ζωή είμαστε όλοι εμείς που ζούμε. Και το μεγαλύτερο, και δεν είναι σχηματικό αυτό που λέω, σαν λόγος. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι η αγάπη. Και το πιο σημαντικό είναι αυτή η οικειότητα που μπορεί να έχουμε οποιονδήποτε να μην με πει «Γεια σου ρε Πάρη» και να μην πει «Γεια σου ρε Γιάννη». «Γεια σου Γιαννάκη». Γιαννάκη σε αυτή την ηλικία. Το «Γεια σου Γιαννάκη» είναι πολύ οικείο. Είμαι η κουζίνα. Δεν είμαι το σαλόνι ενός ανθρώπου. Ούτε η μπουνιά του να... που αντιπροσωπεύει το κόμμα. Ναι, αλλά εγώ επιμένω ότι αποκλείεται να μην είσαι πιο δοτικός στη σχέση σου με τα παιδιά σου, με τις γυναίκες σου, με τους ερωτές σου. Α, μην το πας εκεί. Στους συνεργάτες σου. Εκεί με πιάνουν... Όχι, είμαι δίκαιος. Δοτικότατος. Σ' αρέσει να δίνεις πιο πολλά από ό,τι σου δίνουνε. Ναι, αξίζει. Είσαι large άνθρωπος. Καλά, πολλές φορές δίνω και εκεί που δεν αξίζει. Αν δεν με νοιάζει. Κοίτα να σου πω κάτι. Όλα με έχουν γυρίσει πίσω. Από το Θεό. Όλα. Όλα. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω δεν έχω κανένα παράπονο από τη ζωή. Μ' αρέσει να δίνομαι. Αλλά μ' αρέσει και να φεύγω από εκεί που δίνομαι. Σαν συννεφάκι. Τόσο όσο να μην με ξεχάσεις ποτέ. Υπήρξαν και περιόδοι που έμεινες μόνος σου στη ζωή. Φυσικό. Ενώ που δεν είχες σχεδόν, κάποιες... ναι. Πώς ήταν αυτή η περίοδη για σένα? Πώς είναι η περίοδη της μοναξιάς? Πιο καλή η μοναξιά, τραγουδάς. Ένα λεπτό. Άλλο η μοναξιά και άλλο η μοναχικότητα. Η επιλεγμένη. Εγώ επιλέγω να είμαι μόνος μου. Δεν είναι ότι δεν έχω κάποιον άνθρωπο να μείνω μαζί του, άμα θέλω. Αλλά προτιμώ τη μοναξιά από μια κακή παρέα. Ή μια είμαι αναγκασμένος να έχω παρέα. Δηλαδή, να πάω στο θέατρο και να κόψω δύο εισιτήρια αντί ένα. Τι έγινε, τι αλλάζει. Και να και ξέρεις, στα στράς αυτή και εγώ από πίσω να καμαρώνω. Και αυτή να με έχει ή να μην πω τι. Και εγώ να με νοιάζει. Αυτό είναι. Θεαθήνε λέγεται αυτό. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι σπαταλούσες ενέργεια και χρόνο στον έρωτα? Όχι. Άρα αυτό, είσαι large αυτό. Είσαι ένας large άνθρωπος. Είμαι γιατί ένας και large και λάθος. Λάθος γιατί? Γιατί είναι απαραίτητο να είναι σωστό αυτό? Σε ρωτάω, είναι απαραίτητο? Γιατί εξαρτάται πως το εισπράττει ο άλλος. Το λάρτς. Γιατί εγώ μπορώ να είμαι λάρτς και εκείνη να είναι τσιγκούνα στα αισθήματα. Έτσι δεν είναι? Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις άμα δεις τσιγκούνι άνθρωπο στα αισθήματα? Δεν μου έχει τύχει. Για να είμαι ειλικρινής, μιλώ και βλακίες. Δεν μου έχει τύχει. Αλλά το βλέπω πριν μου τύχει. Ίσως έχω αυτή την... Έχεις ένστιχτο στους ανθρώπους αυτό που πεις. Ναι, έχω πάνω θέμα. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Γιατί όχι? Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί εγώ στραμφλήκαμε γρήγορα, εύκολα. Και με πειράζει.
Ποιο ήταν το τίμημα όλης αυτής της μεγάλης πορείας σου στο τραγούδι, Γιάννη? Υπήρξε τίμημα? Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει τίμημα. Πρώτα απ' όλα, ό,τι σου δίνει η ζωή είναι δάνειο. Να το ξέρεις. Δεν χαρίζεται η ζωή. Κερδίζεται. Και με κάποιο τρόπο το δάνειο πρέπει να το επιστρέψεις. Αυτό που πες πριν, το ότι είμαι μόνος μου, είναι μια πληρωμή. Το άλλο ότι με πείραξε το στομάχι μου και έκανα 5 γαστροραγίες, είναι πληρωμή. Δεν θα σου πω κι άλλα. Όχι, θέλω να μου πεις. Δεν έχω καθημερινά τα παιδιά μου. Να περνάνε από μπροστά μας τώρα και να φεύγουν. Και αυτό τίμιο μεγάλο. Έγινες παππούς όμως σχετικά πρόσφατα. Και αυτό. Τι άλλαξε στη ζωή σου από εκείνη τη μέρα? Τι άλλαξε? Τίποτα. Ούτε το τηλέφωνο μου. Σουρ και σουρ. Απλά στο τηλέφωνο μου άλλαξα. Έβαλα τη φωτογραφία της μπουστά. Αυτό. Γιατί θυμάμαι ότι σε πήρα να σου ευχηθώ όταν απέκτησες τον πρώτο σου εγγονό. Ναι. Και ήσουν έτσι σε μια έκσταση συναισθημάτων. Ήσουν πολύ συγκινημένος. Να μην είσαι. Κοίτα να σου πω ένα μυστικό. Είναι κύτταρα. Κάθομαι και σκέφτομαι από πού έρχονται. Και έρχονται από εκείνο τον άνθρωπο. Τον πατέρα σου. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα. Και εκείνος από τον παππού του. Κάθομαι και τα σκέφτομαι και λέω κι εγώ αυτό το βαρθακουράκι που ήρθε, τα βαρθακουράκια μάλλον που ήρθανε και θα έρθουν κατά καιρούς. Γιατί φρόντισα να κάνω βαρθακουράκια, εγώ λογιούς. Λοιπόν, δεν είναι, πώς το λένε, για να κάνουμε το κέφι μας, α, δαχτυρδί, δαχτυρδί, δαχτυρδί. Αυτά είναι πεπαλαιωμένα πράγματα. Για να φτάσουν τα εγγόνια μου να γίνουν έρωτες όπως είναι τα παιδιά μου, φοβάμαι ότι δεν θα γίνουν ποτέ. Οι έρωτές μου είναι τα παιδιά μου που κάνουν τα εγγόνια μου. Μα η Ρίση λέει ότι το εγγόνι είναι δύο φορές παιδί. Αυτά είναι, μην πω. Μίλησες για παροιμίες είναι αυτές. Δεν έχουν μια σοφία όμως αυτές τις παροιμίες. Η σοφία έχουν, έχουν και μια ανάγκη. Για εκείνο που λέει, ήρα σου πω, μπαμπά ή μαμά, εγώ φεύγω, πάω εκδρομή με τον μπαμπά, κράτα το παιδί. Δύο φορές παιδί σου είναι. Δεν πάβεις να τα αγαπάς. Όμως, αυτό που αγαπάς περισσότερο στη ζωή σου, είναι το παιδί σου, να το ξέρεις. Ο πατέρας δεν έχει γίνει ακόμα. Ε? Όχι. Όταν θα γίνεις, θα το καταλάβεις. Είναι το παιδί σου. Δηλαδή, εγώ κρατάω μια πισινή, μην τυχόν αυτή η ξεμυαλίστρα, η εγγονή, με κόψει. Ξέρεις τι εννοώ κόψει. Που λέμε, μου κάνει κάνα τσαλιμάκι, ξέρω εγώ, και τα παίξω. Αυτό κρατάω μια πισίνη. Και την ψωνίσω μετά. Όμως όταν είμαι ψύχρωμος, σκέφτομαι ότι τα αγαπάω το ίδιο όπως αγαπάω τα παιδιά μου, πώς να σου πω. Μου μίλησες για τον πατέρα σου πριν, αναφέρθηκες μάλλον στον πατέρα σου. Πιστεύεις ότι τους έκανες περήφανος στη ζωή τους γονείς σου? Δεν τους προσέβαλα ποτέ. Ποτέ μου αλλά, γι' αυτό είμαι σίγουρος, αλλά σου το δείξανε, είδες... Κοίτα, η μάνα μου πρόλαβε να νιώσει περήφανη. Ο πατέρας μου πάθανε πολύ νέος για να... Αλλά το είχε προβλέψει ότι κάτι θα γίνει στη ζωή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι περηφάνεια ή αν είναι ικανοποίηση. Γιατί οι περήφανοι και χωρίς να κάνουν τίποτα τα παιδιά μας, είμαστε περήφανοι γι' αυτά. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνουν κάτι. Απλά νιώθεις εσύ ευχαριστημένος που... Εγώ, εάν μου πούνε ότι, ξέρεις,
το παιδί σου θα γίνει τεράστιος επιχειρηματίας, αλλά θα είναι απατεώνας. Δεν το θέλω. Προτιμώ να πεινάει. Όχι να πεινάει, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Προτιμώ να είναι ξαναπερίπτερο. Τύψεις για ποιο πράγμα έχεις νιώσει στη ζωή σου? Κάθε μέρα νιώθω τύψεις. Για πολλά πράγματα. Με πάρα πολλά πράγματα. Τύψεις. Κοίτα, οι τύψεις είναι οι ερηνίες που μας κυνηγάνε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω. Και άμα το αναλύσεις... Τύψεις έχω σε κάποια πράγματα πολύ ανθρώπινα, πολύ μικρά, που δεν είναι άξια λόγου, ξεχνιόνται, φεύγουνε. Γιατί και οι τύψεις μπορεί να γίνουν παράπονα μετά. Και τα παράπονα μετά να γίνουνε, να πάρουν ένα άλλο χρώμα, να γίνουνε ανάμνηση. Και η ανάμνηση να της βάζει λίγη ζάχαρη και να γίνει μια γλυκιά, άσχημη στιγμή. Γιάννη μου... Κακό να μην κάνεις. Τύψεις να έχεις όταν κάνεις κακό. Εκεί δεν έχω. Γιάννη μου, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ζει μια πρωτόγνωρη περίοδο. Ποια να είναι η στάση σου μάλλον αυτή την περίοδο που όλα τα πράγματα είναι κάπως περίεργα, υπάρχει έτσι μια ένταση. Φαντάσου ότι ξεκίνησε από τη χώρα αυτήν που λέγεται Ελλάδα η παγκόσμια κρίση. Δεν είναι κρίση της Ελλάδος. Και αυτό που έχει να κάνει με την κρίση, έχει να κάνει με το χρήμα. Και η μεγαλύτερη κρίση που έχουμε
και την είχαμε και την έχουμε και αυτή μας έφερε εδώ, ήταν η κρίση αξιών. Δεν είχαμε ανθρώπους που άξιζαν. Το ένιωθες όμως αυτό στα χρόνια της ευμάρειας, στα χρόνια που όλα έδειχναν ότι πήγαιναν καλά. Κανείς ότι... μας δεν το πίστευε. Όλοι ζούσαμε όχι με την αίσθηση της ευμάρειας. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν είμαι άνθρωπος της ευμάρειας. Αλλά όλοι πιστεύαμε ότι οι περισσότεροι, δηλαδή η πλειοψηφία, το 98%, ότι αυτό θα διαρκεί. Θα διαρκεί, θα διαρκεί, θα διαρκεί, γιατί ποτέ δεν μπήκαμε στον κόπο να ρωτήσουμε, ρε παιδιά, αφού δεν έχουμε λεφτά, πώς έχουμε λεφτά. Και πηγαίναμε στις τράπεζες και δανειζόμασταν. Δεν θα στα ζητήσει. Ένας κακός τοκογλύφος είναι η τράπεζα. Είσαι θυμωμένος με αυτή την κατάσταση ή είσαι προβληματισμένος? Θυμωμένος, όλα τα συναισθήματα τα έχεις. Και θυμωμένος είσαι και προβληματισμένος είσαι. Αλλά είμαι και αισιόδοξος σαν άνθρωπος. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Θεός που αγαπάει την Ελλάδα, εμείς που κάναμε την Ευρώπη, εμείς που δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού, εγώ το λέω στα ίσια, σε αυτούς όλους που πυθικίζανε όταν εμείς είχαμε τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη, ήταν πάνω και τρώγανε βαλανίδια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μας αφήσουν να πάθουμε κάτι, γιατί δεν τους συμφέρει. Μην νομίζεις ότι μας κάνουν χάρη. Δεν μας κάνουν καμιά χάρη, ούτε μας λυπούνται, ούτε μας αγαπάνε. Από φόβο το κάνουν. Εάν λοιπόν μια Ελλαδίτσα φοβίζει ότι αν καταρρεύσει η Ελλαδίτσα θα καταρρεύσει η οικονομία, η παγκόσμια, φαντάσου τι δύναμη έχει αυτός ο τόπος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, λέει ένας άλλος, γιατί η μόνη χώρα που αξίζει να καταστραφείς είναι η Ελλάδα. Γιατί πώς θα το κάνουμε, είναι η χώρα του Θεού. Εδώ παραθερίζει ο Θεός τα καλοκαίρια. Εσύ ένιωθες όλο αυτό να έρχεται, γιατί όταν δουλεύατε 7 μέρες, μετά 5 μέρες, μετά 4, μετά 3, μετά έγιναν 2 μέρες, ήταν ένα σήμα, σωστά? Πάλι για λεφτά μιλάς. Όχι, για Τάσο, για λεφτά μιλάς. Για το τραγούδι μιλάω. Για λεφτά, όταν λες τραγουδάγατε 5, 4, 3, σημασία έχει να τραγουδάμε, το πόσο δεν έχει σημασία. Ναι, η σημασία όμως... Γιατί εκεί θα το καταλήξεις. Σπράτατε περισσότερα. Όχι, όχι, αλλού το πάω. Σε πήγα. Για το, εγώ το πάω στη σύμπραξη των μεγάλων ονομάτων. Αυτή τη σχέση έχει. Ο κόσμος τώρα, που βγαίνει πιο λίγο, δεν έχει ανάγκη να δει μεγάλα ονόματα μαζί. Να σου πω και κάτι. Ο κόσμος πάντα τόσους έβγαινε. Έκανε επιλογές. Η διαφορά είναι αλλού. Εμείς γίναμε πολύ. Με την έννοια ότι κάνουμε ένα σουξεδάκι και πηγαίνουμε πρώτα ονόματα σε μαγαζιά. Και αν δεν υπάρχει χώρος, δημιουργούμε χώρο. Είναι ένα. Σαν τα βίντεο κλαμπς. Πώς τα λέω αυτά. Λοιπόν, τι θα γίνει, πού θα πρωτοπάει ο άλλος? Ο άλλος λέει, εγώ έχω τη δυνατότητα να βγω 2 φορές το χρόνο ή μία, έτσι. Και επιλέγω πού θα πάω. Και υπάρχουν μαγαζί και λέει, μα γιατί δεν δουλεύω, γιατί δεν πάω καλά. Γιατί η αγόρι μου ή η κορίτσι μου δεν πας καλά, γιατί κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Δηλαδή δεν... Τώρα δεν λέμε, ρε Τάσο, γιατί το ζήσεις πολύ εσύ αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα. Σαν Κύπριος το ζήσεις. Δεν λένε πια πάμε να ακούσουμε, λένε πάμε να δούμε. Τραγικό αυτό. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε και να δούμε. Όχι πάμε να δούμε. Δηλαδή να είμαι 20 ώρες στο γυμναστήριο για να κάνω κοιλιακούς, για να με δεις το βράδυ και να είμαι θεόφαλτσος.
Και λες τι ωραία που ήταν χτες. Αχ, να δεις τι φόραγε ένα καλτσόν, μία αυτή εδώ, μία ζαρτιέρα και έτσι. Ρε τραγούδησε καλά, τα είπε καλά. Ναι, αξιοπρεπώς, να το κάνει και αυτό αν χρειαστεί, ανεβάζει το καμπαρέ. Αλλά να τα πει κιόλας. Θα ξανακάνε συνεργασίες που έγραψε. Και εγώ σε ρωτάω, άντα, ας πούμε ένα παράδειγμα. Okay. Ή τη βγάλεις ημίγυμνη την Άννα τη Βύση. Ή τη βάλεις ένα ράσο από εδώ μέχρι εκεί κάτω. Δεν θα είναι μεγάλη τραγουδίστρια. Θα είναι. Τελεία και πάλι. Ή δεν θα είναι ωραία γυναίκα. Πάλι θα είναι ωραία γυναίκα. Μα θα βάλεις με το μαύρο. Για να φαντάζομαι. Γιάννη, μου έχεις κάνει συνεργασίες που έγραψαν ιστορία. Ναι. Π.χ. το Πάριος Αλεξίου Γαλάνη. Ναι. Θα ξανάγανες σήμερα τέτοιες συνεργασίες. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα στη ζωή μου που δεν με προσβάλλει. Τίποτα. Αντίθετα, το υποστηρίζω, αλλά ξέρεις, καμιά φορά το timing είναι το πιο σπουδαίο πράγμα, έτσι το λένε οι Ιγλές, timing. Η στιγμή δηλαδή, πιστεύω το πιο σημαντικό. Και το πιο σημαντικό είναι να μην το, να έρθει μόνο του. Να μην το προγραμματίζεις. Εγώ θυμάμαι ότι κάποια στιγμή το 84 ή 85 αρνήθηκα δίσκο του στο Θοδωράκη. Αρνήθηκα. Άκουσα κάποια πράγματα που μου έπαιξε ο Θοδωράκης και έκανα έτσι, ξέρω, ήταν και εποχή που είχαν πέσει απάνω του όλοι και ξέρεις, και λέω να τα αφήσουμε για αργότερα. Το αργότερα, ξέρεις, πότε τραγούδησα Θοδωράκη. Και όχι καινούριο Θοδωράκη. Στο Λυκαβίτος, στην συναυλία. Το 2002. Ναι. Και λέω, άρα το σωστό timing ήταν τώρα.
Γιάννη μου, στη ζυγαριά, ζωή και καριέρα, πού έδωσες το μεγαλύτερο βάρος? Κοίτα, εάν δεν υπάρχει ζωή, δεν έχει φως η καριέρα. Εάν δεν έχει φως η καριέρα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ζωή. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν ήμουν καριερίστας. Ποτέ. Και επειδή δεν μου αρέσει αυτή η λέξη καριέρα, ειλικρινά στο λέω ότι δεν μου αρέσει, γιατί το έχω ακούσει και έχω γίνει θηρίο με κάποιον που συζητούσα και του έλεγα, θα μπορούσες να κάνεις, να ζήσεις στην Πάρο, ας πούμε. Και άμα σου συμβεί κάτι μεγάλο, να πεις ναι, πήρα το πλοίο και πάω εκεί. Και μου κάνει και η καριέρα μου. Ρε, οι καριέρες δεν σε εγκαταλείπουν. Ή μάλλον τις καριέρες δεν τις εγκαταλείπεις. Οι καριέρες σε εγκαταλείπουν. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Άντε, πάμε να τους κλείσουμε. Όπως αρχίσαμε. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα. Και να χαμογελάμε, γιατί η ζωή είναι μικρή, λίγη και απρόβλεπτη. Αλλά είναι και πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Στην υγειά μας. Και κάθε επιτυχία στο Παλάς. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας απόψε. Και ευχαριστίες στην Olympic Air για τη βοήθεια και τη συμπαράστασή της στην εκπομπή και στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.